Δείχνουν τρεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ισπανία, ο Μαριάνο Ραχόι κέρδισε την ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης και την ανάδειξή του σε πρωθυπουργό της χώρας με 179 ναι και 111 κατά, ενώ 68 βουλευτές απήχαν. Ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο. Τη δυτική Στερεά και Βαθμία στην κεντρική Στερεά και τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου προβλέπει για αύριο η μετεωρολογική υπηρεσία. Από 11 έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 10 έως 19 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 12. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Κόφια. Πρώτο πρόγραμμα. Θα κατηγορήσω το βιούσο και ανέφερε. Μεταξύ τους με σκηνή, αλυσίδα ή σύρμα για να μην αποδράσουν. Αυτό προκαλεί σοβαρά, μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα στο ζώο. Είναι φοβερά επώδυνο. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμη και ακροτηριασμό. Είναι κακοποίηση και τιμωρείται από τον νόμο. Καταγγείλτε το παστούρωμα στο αστυνομικό τμήμα ή στον εισαγγελέα της περιοχής σας. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.